Εσπες που λέμε και να τελειώσει τη φάση. Ο Σιόπουλος που έχει χειροκροτηθεί τον Ολυμπιακό Στάδιο. Παίκτης να βάλει. Ντα Σίλβα. Ο μακριά πλασάρι τον Κυπουρό. Καταπληκτικό που έχει πάρει ο Ντα Σίλβα. Ο οποίος τι θα μας βγάλει από κάτω τώρα. Φανέλα του Βραζιλία. Την ίδια φανέλα είχε εμφανίσει και στο Wembley. Όταν είχε σκοράρει, παίρνετε τον Σίμαν. Σίμαν σκοράρει, απέναντι τον Κυπουρό από πολύ μακριά. Ο το 6-2. Και ο Μάρο Ντα Σίλβα θυμίζει εδώ ότι εκτός από πολύ γρήγορος και ταχύς και νεαρός επιθετικός είναι και Βραζιλιάνος. Ξανά το εκπληκτικό γκολ του Μάρο Ντα Σίλβα που σφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο την σημερινή εμφάνιση και νίκη του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κάνει το 6-2. Και δείτε πώς πανηγυρίζει. Γκολ, η μπάλα out. Μαλλιά από το Λιμπερόπουλο στο φάουλ, κεφαλιά τον τελευταίο μετά τη σέντρα του Καραγκούνη. Το σουτ και το γκολ. Ο Μάουρο κάνει το 4-4. Απίστευτο και όμως αληθινό. Ο Βραζιλιάνος που είχε μπει 4 λεπτά νωρίτερα στο παιχνίδι από την έμπνευση του Ρότσα φτάνει στο 4-4 τον αγώνα αυτό, το συγκλονιστικότερο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος. Παραλίγο αυτό το γκολ από τον Ανδρέα Σκέντζο στο 16ο λεπτό. Η εκτέλεση του κόρνερ πολύ κοντά στο γκολ και είναι το 1-0. 1-0 για την ομάδα του Παναθηναϊκού από τον Μάουρο. Τελικό αποδέχτη. Ο Βόκολος βρήκε την μπάλα με το γόνατο, μπορούμε να πούμε. Ο Μάουρο ένα μέτρο από τη γραμμή. Δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Βοσκάκη, ο οποίος έκανε κακή έξοδο. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται και πάλι στην επίθεση με τον Καραγκούνη, ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα κάνει και το σούτο Καραγκούνη, λίγο out. Η παλιά για τον Μάουρο, ο οποίος δεν βρίσκεται σε θέση offside. Προχωράει ο Μάουρο, πλασάρει και το 2-0 για τον Μάουρο. Πολύ καλό το πλασέ του απέναντι στο Γιάννη Βοσκάκη. Δεν είχε κανένα πρόβλημα στο 22ο λεπτό ο Μάουρο να διπλασιάσει τα τέρματα τόσο τα δικά του όσο και τη ομάδα του. Την αντεπίθεση με το σουτ μπλοκάρει ο Μπεκιάη. Σταυρακάκης. Πέρασε για τον Μαρινάκη στην αντεπίθεση ο Όφη, βγαίνει πάνω του 30 φύλου. Αυτός με στόχο το Μάουρο, το πλασέ από τον Βραζιλιάνο, 1-0. Ανοίγει το σκόρο Όφη σε μια γρήγορη αντεπίθεση. Στο 31ο λεπτό ο Μαρινάκης είδε τον Μάουρο Ντα Σίλβα και αυτός απέναντι από τον Γιούρκο δεν είχε πρόβλημα, άνοιξε το σκόρο Όφη. Ο Μπορμπόκης και άλλη τρίπλα στο Δερμιτζάκι, το γύρισμα, η κεφαλιά στο δοκάρι από τον Αλιτζή. Στη συνέχεια της φάσης έχουμε επιθετικό φάουλ που δίνει ο Σελούλης. Πάει να γίνει το λάθος εκεί από το ρίψο κίνδυνο γύρισμα του Μπράτιτς. Τετράτζε διόρθωσε και γύρισε εκνευρισμένος προς το συμπέκτη του. Νέο λάθος από τον Κατσιαπή και να ο Μάουρο αντιμέτωπος με τον Σαμοτούλσκι, πλασάρι 1-0, δύο λάθη συνεχόμενα. Το πρώτο του Μπράτιτς δεν το πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά το δεύτερο του Κατσιαπή το εκμεταλλεύτηκε κατά τον καλύτερο τρόπο ο Μάουρο, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Σαμοτούλσκι στο 21, ο Όφη 1-0 με το γκολ του Μάουρο, ο οποίος πηγαίνει και στον Γκέραρτ και τον φυλάει. Καφέ. Μπράτιτς θα δοκιμάσει το δυνατό σουτ. Out. Κυνηγάει ο Γκόμες. Κατσιαπής προσπαθεί να καλύψει με το σώμα του. Και γυρίζει για τον Μπορμπόκη. Αυτός θα κάνει το λάθος, θα πάρει ο Μάουρο επικίνδυνα. Πάντα ο Μάουρο μέσα στην περιοχή, πλασάρει. Και ένα ακόμη λάθος που στοιχίζει ένα ακόμη γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 59. Ο Μάουρο είναι που σκοράρει και πάλι. Αλλά το λάθος αυτή τη φορά δεν είναι από τον Κατσιαπή, είναι από τον Μπορμπόκη. Το εκμεταλλεύεται ο Μάουρο το προβάδισμα στον Όφη με 2-1 στο 59. Για τον Τεμπά. Δεν παγκαθυστέρησε όμως και έτσι έδωσε την ευκαιρία στην άμυνα του Όφη να βγάλει. Και τώρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι με τον Γκόμες. Μάουρο. Γυρίζει, κάνει για το σουτ, γκολ. Ο Όφη προηγείται 1-0 στο 16ο λεπτό με τον Μάουρο ύστερα από μια ξαφνική αντεπίθεση. Η μπάλα έφτασε στον Γκόμες, αυτός έδωσε για τον συμπαίκτη του. Ο Μάουρο βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ένα ξερό σουτ έστειλε την μπάλα στη γωνία του Δηλμπέρη κάνοντας το 1-0.
Και ο Νιόμπλε απόκρουση από τον Έντιλμπερι, κόρνερ. Ο Μάουρο στο κόρνερ. Ο Γκόμες στην κεφαλιά, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια, out. Κόρνερ που θα εκτελέσει τώρα ο Γεωργιάδης. Ο Μάουρο βρέθηκε μόνος του, μπερδεύτηκε και το γκολ τελικά. Μπερδεύτηκε αρχικά με τον συμπαίκτη του, τον Κότσιο. Τελικά όμως πέτυχε το τέρμα, το 2-0 για τον Όφη στο 76ο λεπτό από τον Μάουρο, ύστερα από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Γεωργιάδη. Παλιά ο Στρακώσια όμως σε καλή θέση θα μπλοκάρει την μπάλα στο 28. Η Ορδανίδης, η αλλαγή του Ευγενουγκέρα θα βγάλει τη σέντρα. Περνάει μπάλα Μαρινάκης, περνάει από το Μαρινάκη, ο Δέδες θα πλασάρει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μάουρο. 1-0 στα πρώτα 19 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Όφη καταφέρνει να ανοίξει το σκορ με τον Μάουρο Ντα Σίλβα. Φάση διαρκείας λοιπόν μπροστά στα καρέ του Φώτη 300. Δεν κατάφερε η αμυντική γραμμή να διώξει την μπάλα μετά το σούτ του Δέδε. Μπάλα κόντρα, έφτασε στον Μάουρο. 1-0 λοιπόν. Ωραία προσπάθεια. Η κεφαλιά από τον Αλιτζή. Και ο Νίκος Νιόπλιας μαζί εκεί με τον Διγκόζη. Ο Νιόπλιας τελικά εκτελεί. Γίνεται η γυριστή κεφαλιά προς τον Μάουρο στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα από τον Μάουρο, γκολ. 2-1 από τον Βραζιλιάνο. Δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι στο 70 λεπτό. Μια πάρα πολύ όμορφη ενέργεια από τους παίκτες του Όφη. Η παλιά για τον Μάουρο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο δαιμόνιος επιθετικός των κριτικών δεν άφησε περιθώρια αντίδραση στον Τοχούρογλου, βάζοντας τον Όφη ξανά στο μάτς. Στο 70 λοιπόν, ΠΑΟΚ Όφη 2-1. Το σημερινό παιχνίδι 2 για την ομάδα του Όφη και ένα το αυτογκόλ 3. Έτσι δίνει και πάλι προβάδισμα στην ομάδα του Όφη. Μουνιός για τον Νόμπλια. Νόμπλια ανοίγει ωραία για τον Πίτσο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Πίτσος θα βγάλει μια σέντρα από κοντά. Ο Μάουρο και είναι γκολ. 4-2 για την ομάδα του Όφη. Το τέταρτο γκολ ο Όφη κάνει ένα ξέσπασμα και δύο λεπτά μετά το 3-2 στο 53ο λεπτό πετυχαίνει το 4-2 ο Μάουρο Ντα Σίλβα από αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια του Νίκου Νόμπλια. Μπορούσε να κάνει το κοντρόλ η φάση αυτή στο 12ο λεπτό. Μάουρο ενώ γλύφθηκε σε Κωνσταντινόπουλο. Αντεπίθεση σε ένα γρήγορο μάτς σε αυτό το πρώτο 12 λεπτό. Μουνιός. Μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ. Το γύρισμα, ευκαιρία για τον Όφη. 1-0 με τον Μάουρο καθώς η μπάλα πέρασε και από Ατμαζίδη και από Φερούζε στο 13ο λεπτό της συνάντησης. Τα κενά της ΑΕΚ που λέγαμε στην άμυνα, εδώ η μπάλα περνάει για τον Ατμαζίδη. Τα χαρακτηριστικά φετινά κενά της ΑΕΚ και πολύ ωραία κίνηση του Μουνιός που τράβηξε παίκτες πάνω του. Άνοιξε ωραία εδώ μπροστά από τον Κωνσταντίνο την μπάλα και την κρίσιμη στιγμή γύρισε σε ένα χώρο που ο Μάουρο έτσι απλά έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλάζει ο Κότσιος για τον Δερμιτζάκη. Δερμιτζάκης ανοίγει στον Κιάσο, δυνατή η μεταβίβαση του είναι. Κρατάει ο Κιάσος, κάνει και καλή προσποίηση. Βγάζει τη σέντρα λάθος από τον Τζαλίκη. Ο Γκόμες, ο Μάουρο 2-2. Ισοπάριση για τον Όφη στο 88. Από το ομαδικό ολέθριο λάθος της άμυνας του Εθνικού Αστέρα. Πρώτα του Τσαλίκη δηλαδή και στη συνέχεια των άλλων παιχτών και του Κιούρκου που έκανε την έξοδο. Ο Όφη φτάνει στο 2-2, λυτρώνεται με τον Μάουρο. Από την προσπάθεια του Κιάσου Τσαλίκης είχε κάνει λάθος και μελεπροσπάθησε τώρα δεν καταφέρει να πιάσει την μπάλα και ήρθε ο Μάουρο να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 88. Για τον Διγκόζη. Σέντρα του Διγκόζη για τον Μάουρο. Θα πάρει την κεφαλιά για τον Γκόμες. Ο Παυλόπουλος θα κάνει το σούτ. Εκπληκτική επέμβαση. Μάουρο γκολ. 3-1. 3-1 από τον Μάουρο. Ο Παυλόπουλος έπιασε το σούτ. Έπεσε στη δεξιά του γωνία. Απόκτησε προσωρινά ο Φώτης 300. Ο επερχόμενος Μάουρο όμως πέτυχε το τρίτο γκολ το οποίο αφιερώνει στον προπονητή του, τον Γιάννη Σαμαρά. Πολύ από τον Άγγελο Διγκόζη, μπάλα πάνω τα δοκάρια του Λιμπερόπουλου. Διγκόζης, πάσα για τον Μάουρο. Ο Μάουρο απέναντι από τον Λιμπερόπουλο τον ξεπερνάει και με αυτόν τον εντυπωσιακό τρόπο Όφη πετυχαίνει το τέταρτο τέρμα με τον Βραζιλιάνο, τον Μάουρο. 4-1 λοιπόν για την ομάδα της Κρήτης.
Το παιχνίδι κάπου εδώ τελειώνει. Ο Όφη παίρνει τους 3 υπερπολίτιμους βαθμούς από την Καλαμάτα. Σίγουρα είστε.